Και ακούω Αργύρη Μαυροβουνιώτη στην ώρα για μπλε. Γεια σου Αργύρη. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Λίμπερο. Τι κάνεις, άμα αν βάλεις Nova Sports 1 θα δεις τον εαυτό σου, τώρα να κάνεις δηλώσεις. Από την πρόσφατη πολύ μεγάλη νίκη και μπράβο και συγχαρητήρια για αυτό το 3-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι έχετε πάρει για τα καλά τα πάνω σας, έτσι, με το διπλό στη Βόχα με τον Παναβοχαϊκό και το 3-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό πρόσφατα. Ναι, καταρχήν εκ μέρους της ομάδας σας ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια. Είναι αλήθεια ότι η ομάδα έχει βρει ρυθμό στα τελευταία παιχνίδια. Ήρθαν δύο πολύτιμα τρίποντα, το ένα εκτός το άλλο στην έδρα μας. Mm-hmm. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είστε αυτό που λέμε σε καλό φεγγάρι, δηλαδή μπορείτε και έχετε αφήσει πίσω στην άκρη ούτε καν στο πίσω μέρος μυαλού σας την κακή εμφάνιση και ήττα που είχε στοιχήσει πολύ, είχε πονέσει πολύ εκείνο το 1-3 από την Παναχαϊκή, το ξέρεις καλύτερα από μένα και πλέον βλέπετε διαφορετικά τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ίσως εκείνη ήταν αποτέλεσε και το εφαλτήριο να βγάλουμε το πραγματικό μας εαυτό στο παρκέ. Η αγώνιση είναι ο καθρέφτης της προπόνησης. Προσπαθούμε σε κάθε προπόνηση να δίνουμε το 100%. Αυτό έχει βγει στα τελευταία μάτς. Μαζεύουμε βαθμούς. Προσπαθούμε να τους αυξήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο. Mm-hmm. Δεν σας πήρε από κάτω, έτσι, εκείνο το 1-3 από την Παναχαϊκή, γιατί είχατε μείνει εκείνη την ημέρα, εκείνο το βράδυ, πολύ πίσω στη βαθμολογία. Παραμένατε προτελευταία ομάδα μετά την Λαμία που είναι τελευταία και φαινόταν πολύ δύσκολο το έργο. Και πάτε και κάνετε δύο πολύ μεγάλες νίκες στη συνέχεια. Αυτό πώς άλλαξε μέσα σε λίγες μέρες, Αργύρη? Νομίζω ότι μας πείσμωσε, γιατί πολλές φορές στον αθλητισμό συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν εκφράζουν τις δυνατότητες του καθενός και ιδιαίτερα της δικιάς μας ομάδας του Ηρακλή. Μας πείσμωσε σε όλους, συζητήσαμε με την ομάδα, με τα παιδιά, με τον προπονητή, είπαμε ότι συνεχίζουμε, θα πρέπει να φανούμε καλύτεροι και αρχίζει γενομένης με το μάτς με τον Παμοχαϊκό, το πετύχαμε, πήραμε το τρίποντο και συνεχίσαμε με ακόμα δύο νίκες, μια στο κύπελο με τη Μάση Νίκη Γηνίου και μετά... Ναι, ήταν με και το κύπελο βέβαια, 3-3. Απλά εκείνο, ξέρεις, ήταν πολύ εύκολο, το κάνατε εσείς πολύ εύκολο, οπότε δεν δόθηκε και πολύ μεγάλη σημασία. Πλέον το μυαλό είναι στο Final Four του League Cup. Θέλετε να το χαρείτε, θέλετε να το ζήσετε. Στη Σύρο την Παρασκευή έχετε αυτό το ταξίδι και αυτή την πρόκληση που λέγεται παιχνίδι με Ολυμπιακό στον ημιτελικό, που κρίνει ένα τίτλο, έτσι, το πρώτο τίτλο της χρονιάς. Σίγουρα είναι μια πολύ καλή διοργάνωση, πολύ όμορφη διοργάνωση το League Cup σε ένα πολύ όμορφο νησί. Πηγαίνουμε χωρίς άγχος, απομακρυνόμαστε λίγο από τα δεδομένα του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Είναι μια άλλη διοργάνωση, πετύχαμε να βρισκόμαστε στο Final Four. Το match είναι ανοιχτό, είναι ένα match knockout, θα δώσουμε το καλύτερο δυνατό και γιατί όχι, αν μας δοθεί ευκαιρία, να καταφέρουμε να το κερδίσουμε και να βρεθούμε σε έναν ακόμη τελικό, να βρεθεί η ομάδα του Ηρακλή σε έναν ακόμη τελικό. Είναι θέμα ημέρας. Θεωρείς δηλαδή ότι αν πιάσετε το καλύτερο της απόδοσής σας, μπορείτε όχι μόνο να κοιτάξετε τον Ολυμπιακό στα μάτια, να τον αποκλείσετε κιόλας και να πάτε εσείς στον τελικό. Σίγουρα ένα match knockout, ένα ημιτελικός είναι πολυπαραγωγικός. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, πολύ καλά προπονημένη. Σίγουρα είναι και θέμα ημέρας. Γι' αυτό λέω θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο δυνατόν καλύτεροι. Και γιατί όχι, άμα μας δοθεί ευκαιρία, δεν θα χαριστούμε σε κανέναν, σίγουρα. Mm-hmm. Πες μου για σένα, σε βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετά ανεβασμένο, να βοηθάς και στην υποδοχή και στο σέρβις και πολύ περισσότερο στην επίθεση. Είναι το ότι παίρνεις περισσότερο χρόνο συμμετοχής η αιτία, έχεις βρει ρυθμό πλέον? Εντάξει, σίγουρα τώρα εφόσον παίζω αρκετά στα τελευταία παιχνίδια, είναι θέμα ρυθμού. Ωστόσο, όπως είπα, αυτό είναι καθρέφτης προπόνησης. Προπόνηση, πέφτουν κορμιά να στο πω λαϊκά. Προσπαθούμε ο ένας τον άλλον να ανεβάζουμε ένας τον άλλον, να έχουμε όσο δυνατόν πιο πολύ κόντρα. Ο coach κρατάει την προπόνηση στο κόκκινο. Έτσι, όποιος και να κληθεί να βρεθεί στο τερέν, είναι έτοιμος να δώσει το 100%. Σήμερα, τη μια μέρα είναι ο ένας, την άλλη ο άλλος, όλοι είμαστε έτοιμοι. Και φάνηκε περίτρανα αυτό που λες στο 10-16 κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπου βγαίνει ο βασικός πασαδόρος, ο Πέντσεφ, και μπαίνει ο Πιπέριας και παίρνει τους άσους και βοηθάει πάρα πολύ. Και βλέπουμε διαγώνιο το Θεόφιλο το Τσολάκο στη θέση του Νίκου του Παλέτζα, που εκεί πραγματικά είναι η επιτομή αυτού που λες, ότι δεν έχει σημασία ποιος παίζει και σε ποια θέση παίζει. Και το 10-16 το γυρίσατε όλοι μαζί και το κάνατε 3-0 σετ. Δεν ξέρω, το Θεόφιλο τον έχει ξαναδεί διαγώνιο, έστω στην προπόνηση? Εμείς είναι αλήθεια ότι τον έχουμε ξαναδεί. Είναι μερικά κρυφά χαρτιά αυτά που κρατάει ο coach. Εμείς δεν τον είχαμε δει. Σίγουρα μπήκαν τα παιδιά, βοήθησαν. Πολύ πολύτιμη η βοήθειά τους.
Είναι αυτό που είπαμε. Μερικές φορές δεν μετράει ούτε η θέση, ούτε το βόλι, είναι η ψυχή, το πάθος. Είμαστε νεανική ομάδα, βρίσκουμε από θέματα δυνάμεων, φαίνεται στα τελευταία μάτς, mm-hmm. και παλεύουμε μέχρι το τέλος κάθε πόντο και πιστεύω θα συνεχίσει έτσι. Και είναι αυτό που λες και το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα, γιατί έτυχε χθες το βράδυ να περάσω όμορφα μαζί σας στην κοπή πίτας και με την ανδρική ομάδα και με την γυναικεία. Το πόσο δεμένοι είστε μεταξύ σας και παρά τα όσα προβλήματα υπάρχουν με το ότι σας στεναχωρείτε ότι η Ηρακλής είναι εκεί χαμηλά και φυσικά θα το θέλατε πολύ πιο ψηλά στη βαθμολογία. Υπάρχει αυτή η ενότητα και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα φανεί και στα αποτελέσματα. Συμφωνώ με αυτό που λες, καθώς γνωριζόμαστε όλοι πολλά χρόνια μεταξύ μας. Άλλοι ήμασταν και συμμαθητές από το σχολείο, με άλλους έχουμε παίξει πολλά χρόνια. Έτσι, όπως είπες και στην πολύ όμορφη βραδιά στην κοπή της πίτας χθες του Ηρακλή, πες μου ένας για τον άλλον, μόνο έτσι θα καταφέρεις να πετύχεις τους στόχους σου, mm-hmm. άμα τηρείς αυτό που λέμε την λέξη ομάδα. Και πιστεύω έχουμε βρει, δεν θα πω ότι 100%, γιατί πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ωστόσο κάνουμε πολύ σωστά βήματα να πετύχουμε τους στόχους μας. Το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος λέει τα πάντα. 15 βαθμούς ο Ηρακλής, 15 βαθμούς ο Άρης. Βέβαια, μέχρι τότε υπάρχουν πρωτίστως δύο μάτς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για το κύπελο. Σκέφτεστε καθόλου Άρη ή το μυαλό είναι μόνο στη Σύρο και μετά βλέπουμε? Το πρωτάθλημα δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μας. Είναι ο κύριος στόχος. Σίγουρα η παραμονή και όσο το δυνατόν καλύτερα, αυτό θα εξαρτηθεί και από τη συνέχεια. Βλέπουμε Άρη σίγουρα. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, ένα μικρό break τώρα με το League Cup. Να περάσουμε καλά όπως είπαμε. Να το χαρείτε. Μια άλλη διοργάνωση, να χαρούμε την πρόκρισή μας. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αποκοπεί από το πρωτάθλημα. Είναι ένα πολύ σημαντικό match. Ισοβαθμία, το μάτς είναι εξάποντο. Θα πάμε σίγουρα για την νίκη, πρώτα να είμαστε καλά και υγιείς όλοι και θα τα δώσουμε όλα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι θα τα δώσουμε όλα στο παρκέ. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλό ταξίδι για την Σύρο με την νίκη την Παρασκευή και να μπορέσετε να δείξετε σε όλη την Ελλάδα, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά, το τι αξίζεται πραγματικά. Το εύχομαι ολόψυχα, Αργύρη. Πολύ και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο του Ηρακλή και του Λίμπερο. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.